Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βρισκόσαστε εδώ πάλι σε μια εκπομπή «Ο Κόσμος». Σήμερα έχω μια ιδιαίτερη χαρά, υποδέχομαι μια καλεσμένη, την κυρία Αλεξάνδρα Σιμωνίδου, η οποία είναι συγγραφέας και μέλος των λογίων του Παρουσιού της Γαλλίας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, και έχει γράψει πολλά βιβλία εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα για τις εμπειρίες της με έναν Άραβα σεΐχη που είχε παντρευτεί κάτω στην Αραβία, πώς είναι η ζωή τους, πώς ήταν η ζωή τέλος πάντων μαζιστών. Και επίσης γράφει και κάποια θεατρικά έργα, τα μεταφράζει από τα γαλλικά στα ελληνικά, όπως το Μεγαλέξανδρο, όπως την Αντρομάχη και επίσης και την Ιφηγένεια. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, και θα δείξουμε τώρα λίγο τα βιβλία της Εφιαλτικές Νύχτες εδώ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τον αγώνα χωρίς έλεος, τον αγώνα της στο προσωπικό, τα βιώματά της, όπως επίσης ο γιος του Σαδο Άραβα, δηλαδή του παιδιού της, τι κάνει αυτή τη στιγμή. Και επίσης γράφει κιόλας και τα μυστικά του ουρανού, εδώ, από, και είναι βέβαια γράφει σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους, αυτό μου κάνει εντύπωση, του Λιβάνι συγκεκριμένα κυρίες και κύριοι. Δηλαδή δεν είναι μια συγγραφέα έτσι άψες βίσε, είναι μια συγγραφέα η οποία είναι επιτυχημένη στον χώρο της και γι' αυτό την κάλεσα στην εκπομπή μου, ο Κόσμος, γιατί η εκπομπή Κόσμος κυρίες και κύριοι δεν είναι μια τυχαία εκπομπή, λέγεται μόνο από εδώ και στις εξής πολύ αξιόλογα άτομα. Αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τα σχέδιά σας από εδώ και πέρα, ότι μου έχετε πει ότι θα πάτε στην Αμερική, σας έχουν καλέσει στην Αμερική, στην Αυστραλία, επίσης για συνέντευξη. Επίσης έχετε φτιάξει και ένα βιβλίο, τώρα φτιάχνετε για τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι δεν είναι. Ναι, έχουμε να τα κάνουμε με τη σειρά. Ναι, ωραία, για πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Βέβαια, η συγγραφή συνεχίζεται γιατί είναι και σκοπό ζωής πλέον για μένα. Ως προς δεν μπορώ να μιλήσω για τα νέα μου βιβλία. Βέβαια. Δύο νέα βιβλία τα οποία θα εκδοθούν. Το πρώτο λέγεται «Καφέ στη Σαβάνα». Και το δεύτερο, το οποίο είναι ένα δοκίμιο και εξυμνεί τη γυναίκα, την Ελληνίδα γυναίκα, από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα. Και αυτό είναι η υποέκδοση. Ναι, ως προς τις προσκλήσεις, εκτός από τις πολλαπλές τις οποίες έχω κάνει μέχρι τώρα και από την Κύπρο, τα τηλεοπτικά κανάλια και από τοπικούς φορείς, έχω βρεθεί και στις Βρυξέλλες, Παρίσι για το θέμα αυτό. Και η τελευταία μου πρόσκληση, η οποία θα πραγματοποιηθεί για τον Οκτώβριο, είναι στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου έχω προσκληθεί από την ομογένεια και ειδικά οι συγγραφείς της Μελβούρνης, οι Έλληνες, με έχουν προσκαλέσει σε μια εκδήλωση μεγάλη που θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Και τα σχέδια συνεχίζονται μετά από εκεί, πιθανότατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπουμε. Ωραία, πείτε μου λίγο για τη ζωή του Σαβάραβα, πώς ήταν με αυτήν, είναι πολύ σκληρή με τις γυναίκες τους. Είσαστε μοναδική γυναίκα εκεί, είχε χαρέμι. Όχι, δεν είχε χαρέμι. Εντάξει, δεν θα πω το ρόλο του χαρεμιού. Αλλά μπορεί να παρέμεινε να έβλεπε και αυτό. Ούτως ή άλλως αυτό που θέλω να τονίσω, ότι ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός, ότι μιλώντας για Σαουδική Αραβία δεν πρέπει ο νους μας πάντοτε να πηγαίνει στους μύδες και στο χρυσάφι, στα πλούτη και στην άνευ ζωή. Πίσω από αυτό που βεβαίως υπάρχει, υπάρχει και η άλλη όψη όμως του νομίσματος, διότι και ειδικά και αφορά τις ξένες γυναίκες, που πρέπει να γίνει πάρα πολύ κατανοητό και ειδικά από τις γυναίκες, τις Ελληνίδες, οι οποίες έχουν λατρέψει πάρα πολύ τα βιβλία μου και θέλουν να ακούνε τέτοιες ιστορίες. Ναι. Διότι θέλω να πω οι Άραβες γενικά, και θα μιλήσω για τους Σαουδάραβες, από όπου έχω εντρυφήσει περισσότερο. Ναι, έχουν ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπο προσέγγισης. Ξέρετε, μπορεί να κάνουν τα πάντα για να σε μπορέσουν να σε κατακτήσουν, αλλά πρέπει, υπάρχει μεγάλη προσοχή, διότι εφόσον αυτή τη στιγμή πλέον γίνει ο πόθος, γίνει απόκτημα, τότε αλλάζει και η συμπεριφορά και τότε το όνειρο καταρρύπτεται. Δηλαδή δεν είναι αυτή που πλέον και έχει δυσκολία στη ζωή. Όπως βεβαίως και εγώ, παρόλο που ήμουν αεροσυνοδός στις Σαουδαραβικές γραμμές. Α, γι' αυτό το γνωρίσατε. Ναι, το γνώρισα όχι μέσα στις... Βρεθήκαμε εκτός Σαουδικής Αραβίας, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Πάλι τυχαία, δεν έχει σημασία. Ήταν μέσα από, τέλος πάντων, από περιβάλλοντα της εταιρείας.
Και οι άνθρωποι αυτοί και σπουδάζουν και στην Αμερική, παρόλα αυτά όμως, ξέρετε ότι ζουν, όταν βγαίνουν εκτός χώρας, ζουν όπως οι υπόλοιποι εμείς ή προσποιούνται να είναι σαν και εμάς, αλλά αυτή τη στιγμή όμως είναι στη χώρα τους, παραμένουν Σαουδάραβες. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι έχουν τις δικές τους συνήθειες, υπάρχει αυτό το θρησκευτικό, πολιτικο-κοινωνικό καθεστώς, το οποίο έχει περάσει μέσα από τη θρησκεία και πώς επιβάλλεται ο ρόλος του αντρός και πώς είναι ο ρόλος της γυναίκας απέναντι στους άντρες. Και εδώ θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι η γυναίκα δεν έχει τόσο θαυμαστό ρόλο, για να μην την πω ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένη. Οι γυναίκες βεβαίως οι δικές τους, επειδή είναι γνωστό, είναι μέσα στην παιδεία τους και στη διαπαιδαγωγήσή τους ότι αυτός είναι ο ρόλος, ότι πρέπει να υποστούν τα πάντα, δεν γνωρίζουν το θέμα της ελευθερίας απέναντι, γενικά ως άτομα ανεξάρτητα, αλλά μία ξένη γυναίκα τη δουλειά έχει όμως, να μου πείτε αυτό που έπαθα εγώ και φυσικά όταν το βίωσα διότι... Αυτό είναι σοβαρό ερώτημα. Ναι, το βίωσα, διότι και εγώ καταρχάς σαν πολύ νεαρή κοπέλα, παρόλο που είχα κάνει σπουδές στη Γαλλία και τα λοιπά, δεν έχει σημασία όμως το θέμα, γιατί ο έρωτας είναι τυφλός. Παρόλα αυτά, εντάξει, σαν άνθρωποι είμαστε, και αυτοί και εμείς, υπάρχουν όμως διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες εγώ δεν είχα καταλάβει και είχα κάνει την υπέρβαση λόγω μεγάλου ενθουσιασμού. Και ενθουσιασμού θέλω να τονίσω εδώ, όχι λόγω χρήματος, γιατί δόξα τω Θεώ είμαι πάρα πολύ τακτοποιημένη, αλλά ο τρόπος ο οποίος ο επίμονος με προσήγγισε και το κυνήγι, αυτό το τρελό κυνήγι, ξέρετε, να τον βλέπετε να σε ακολουθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Και τον πιο αδιάφορο φυσικά τον συγκινεί κάποια στιγμή. Κάπως συνέβη έτσι και με μένα, οπότε όταν με κατέκτησε, είδα όμως τη σκληρή πραγματικότητα, ότι δεν μπορώ να συνταυτώ με τις νοοτροπίες αυτές, διότι αντιμετώπισα τη σκληρότητα στο μεγαλείο της, βασανιστική συμπεριφορά, υποτιμημένη, ταπεινωμένη και κακοποιημένη. Πρέπει να σεβόμαστε τις γυναίκες, αυτό είναι το μήνυμά σας. Ναι. Δεν είναι. Αυτό το οποίο βέβαια στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και εκεί το πρόβλημα. Μπορεί να μην φέρεται τόσο όσο στη Σαουδική Αραβία, αλλά υπάρχει το πρόβλημα και είναι και κοινωνικό φαινόμενο. Στη Σαουδική Αραβία θα λέγαμε ότι είναι αξίωμα ο τρόπος αυτός. Εδώ πέρα είναι πιο καλυμμένα τα πράγματα λόγω της ελευθερίας της οποίας έχουμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οτροπίες, υπάρχουν υπολείμματα κυταρικά τα οποία οδηγούν ακόμη έτσι σε σκληρές συμπεριφορές, έτσι κακοποιημένες γυναίκες ακόμη από τους συζύγους τους. Και γι' αυτό το λόγο έχω γράψει αυτό το καλόβο κίνημα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί για το ρόλο της γυναίκας, διότι η Ελληνίδα γυναίκα αξίζει πάρα πολλά. Είναι όπως λέει ο Μαρκ Τουέιν, ότι δεν θα βρίσκεται. Και μάλλον ο Καρατζαφέρης θα ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σαφώς. Ναι. Όταν λέμε Καρατζαφέρη, δεν είναι αμέσως πει ο Καρατζαφέρη, εννοούμε και η κύριε τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πολιτικό. Μάλιστα. Ωραία. Μήπως άλλος θέλετε να πείτε λίγα λόγια ακόμα στον κόσμο κάτι, εσείς, στο Facebook να σας δουν. Ναι, υπάρχει σελίδα μου στο Facebook, Αλεξάνδρα Σημεωνίδου. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετά ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν φίλοι μου από όλες τις λογιές και τις χώρες του κόσμου. Διότι αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλω να δώσω δεν είναι απλώς, ξέρετε, μια σελίδα του Facebook, απλώς να προβάλλω ή τον εαυτό μου τα βιβλία μου, αλλά περνάω και διάφορα μηνύματα, υπάρχουν διάφορα statements, προτάσεις τις οποίες κάνω. Γράφω πολύ συχνά στα αγγλικά για να μπορεί να γίνεται η διάδοση. Δυστυχώς αυτό που άλλοτε ήταν η Ελλάδα για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, η παγκόσμια γλώσσα, τώρα είναι η αγγλική και πρέπει να μιλάμε κι εμείς ώστε να γινόμαστε κατανοητοί. Επίσης, μέσα στα σχέδια τα οποία έχω, τα άμεσα, είναι η κυκλοφορία ενός περιοδικού γυναικείου.